Είμαι κουρασμένη, ομολογώ, γιατί για μένα δεν είναι μόνο το θέατρο. Για μένα η μέρα μου, το ξυπνητήρι μου χτυπάει στις 6 παρα 10 το πρωί και αρχίζω. Ο Χάρης, τα πρωινά μας, τα αυτά μας, η επαναλήψη του σχολείου πριν φύγουμε αν έχουμε τεστ, τα γυμναστικές μας, τα φαγητά, όλα, 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 ό,τι κάνει μια γυναίκα. Και το βράδυ θέατρο. Έχω κουραστεί γιατί είναι λίγο αντίθετα τα ωράρια του θέατρου με αυτά του Χάρη. Γι' αυτό κουράστηκα λίγο. Για να δούμε τι λέει ο Μάρκος. Α! Είσαι ο άνθρωπός μου, από τη μέρα που μπήκε στη ζωή μου άλλαξα τελείως. Θυμάσαι πως ήμουνα όταν με πήρες. Κοίτα πως έγινα για χάρη σου. Σε σένα το οφείλω αυτό, άλλος άνθρωπος. Σ' αγαπώ πολύ και εγώ και το παιδάκι μας και σε περιμένουμε να γυρίσεις σπιτάκι μας, στη φωλίτσα μας. Θέλω να μου φέρεις κανένα πιάτο φαΐ και από την Ελένη, γιατί δεν έχεις μαγειρέψει σήμερα, είμαι σίγουρος. Οπότε να φάμε για μεσημέρι. Κρίμα είναι, σε περιμένουμε. Χριστέ μου, ποιος είναι αυτός, ξαναδώστε τον μου ένα κοντινό. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο πρώτος που υποδίεται. Ο Μάρκος είναι ο κατάδικος. Αχ, είναι τελείως άλλος. Ναι, είναι τελείως άλλος. Γιατί του αλλάξατε και είναι τόσο άλλος? Του βάζει. Μαλλιά δεν έχει, να πεις ότι μπερδεύτηκα. Πρόσεξε, όχι, έχει. Του κάνει με ένα κρεπέ, του κάνει λίγο εδώ και του κάνει και μουσια. Του φοράει αυτιά. Και φοράει και ψεύτικα δόντια με χώρισμα στη μέση. Χριστός και Παναγία, τον άνθρωπο. Δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Που λέω καμιά τόσο φορά ότι τα μαλλιά αλλάζουν. Ναι, λοιπόν, με πήρες, πώς με έκανες? Αυτό έλειπε. Εξακολουθείς να κάνεις τα ωραία σου, τις ωραίες σου κουζινικές δραστηριότητες, οι οποίες όμως είναι πάντα προσεκτικές, διαιτητικές. Αλλά νόστιμες. Για μένα προσεκτικές και διαιτητικές, όχι για τους άλλους. Εσύ είχες πάρει ποτέ σου κιλά? Ήμουνα πιο τσουποτή στα νιάτα μου, νομίζω. Θυμάμαι, εγώ έτσι θυμάμαι πάντα. Πάντα δύνατη, μικροκαμωμένη. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι πιο μικρή ήμουνα λίγο πιο γεμάτη. Λοιπόν, σήμερα θα παίξεις καθόλου στην κουζίνα μου? Εννοείται. Θέλω τι, να δω ότι τα κάνεις μόνος. Έβλεπα καμιά φορά στο πρωί. Εννοείται. Έλεγα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ίσως γιατί όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που προσέχει τόσο πολύ τη διατροφή του, δεν μπορείς να φανταστείς μέσα στην κουζίνα να ψάχνει και να φτιάχνει. Εγώ προσέχω, αλλά για τους άλλους θέλω να έχουν όλη αυτή την νοστιμιά που έχει ένα φαγητό κανονικό. Οπότε μαγειρεύω καθημερινά, μαγειρεύω τα πάντα. Ακολουθώ πιστά τις συνταγές του αγαπημένου μου, λατρεμένου μου Ανδρέα Λαγού. Ναι. Πιστά είμαι, φαν του, τρελή. Εξακολουθεί και κάνει ο Ανδρέας εξαιρετικά πιάτα. Και νομίζω ότι περνάνε καλά οι άλλοι γύρω. Τι θα μας φτιάξει σήμερα? Θα κάνω κάτι πάρα πολύ απλό. Θα κάνω αυτό το φαγητό που κάνω όταν δεν έχω καθόλου χρόνο. Ποιο είναι αυτό? Και όταν ακόμη και οι πατάτες και τα αυγά είναι για μένα πάρα πολύ. Κάνω μία μακαρονάδα με σάλτσα τόνου και ελιές. Γρήγορο δηλαδή. Το ψαρικό σήμερα με τα μακαρονάδα παίζει πολύ στην κουζίνα μας. Το πρωί με σολομό και βότκα. Αλήθεια? Ναι. Τώρα με τόνο και ελιές. Τώρα με τόνο και ελιές. Φοβερός συνδυασμός μου ακούγεται. Λοιπόν, εσύ θα πας να κάνεις μια προετοιμασία και θα συναντηθούμε αργότερα. Ναι, ναι, πάω κι εγώ. Παρακαλώ. Πάω κι εγώ από την άλλη πλευρά. Γεια σου, Έλενα.